Δεν γίνεται να καταλαγιάσει η οργή που καίει μέσα μας. Δυσκολευόμαστε να βγάλουμε από το μυαλό μας τις τελευταίες στιγμές Κυριακής. Οργιζόμαστε ακόμα παραπάνω όταν αντιλαμβανόμαστε ότι Κυριακή μπροστά στην εγκληματική αδιαφορία του κράτους, μέσα στην αναβίωση της κακοποίησής της, στη θέα του δολοφόνου της, συγκλονιστική συνειδητοποίηση ότι η ζωή της τελειώνει, είπε τη λέξη «χάνομαι». Στοιχιώνει το νου μας όση στιγμή που χάθηκε η προσδοκία που διαλύθηκε οποιαδήποτε ευχή ότι αυτό που ζει θα έχει αίσιο τέλος. Στη λέξη «χάνομαι» πέθανε η ελπίδα και μόλις πέθανε η ελπίδα, η Κυριακή ήταν νεκρή. Το είπε σχεδόν ψιθυριστά, αλλά ήταν σαν να κραυγάζει. Το είπε μια φαινομενική ηρεμία, αλλά το αισθανθήκαμε σαν να ουρλιάζει η καρδιά της. Και από τότε δεν μπορεί παρά η οργή να μας πνίγει, να νιώθουμε τη θλίψη, την αγανάκτηση, αλλά στην πραγματικότητα και τη βαθιά επιθυμία, τη βαθιά πίστη να ζήσουμε χωρίς εκμετάλλευση, χωρίς αδικία, χωρίς κακοποίηση. Χωρίς να τρέμουμε ότι μπορεί να σβήσει η ελπίδα και να συνειδητοποιήσουμε ότι χανόμαστε. Δεν θα αφήσουμε καμία γυναίκα μόνη, απροστάτευτη, έρημο στα χέρια της εγκληματικής αδιαφορίας του κράτους και των κακοποιητών. Και αυτός είναι όρκος, υπόσχεση και καθήκον. Όρκος σε όσες δεν είναι πια ανάμεσά μας. Υπόσχεση στη ζωή και τα όνειρά μας. Και καθήκον στην αγωνιστική στάση ζωής που έχουμε επιλέξει.